3-0 η ομάδα σήμερα. Επηρέασε το αποτέλεσμα του πρακτισμένου αγώνα? Πώς είδατε την ομάδα σας σήμερα? Εντάξει, τώρα πέρασε αυτό. Κοιτάξουμε μπροστά ό,τι έχουμε στο χέρι μας. Σήμερα είχαμε το γύρισμα στο πρωτάθλημα. Πήραμε μια νίκη σε μια δύσκολη ομάδα και προχωράμε. Είστε ευχαριστημένος και ικανοποιημένος από την απόδοση που σας φέρνουν για σήμερα? Εντάξει, πήραμε την νίκη, αυτό έχει ουσία. Αυτό θέλαμε. Ευχαριστώ πολύ. Η ομάδα σήμερα έχασε από τον ΠΑΟΚ. Πώς και το αποτέλεσμα? Όπως είπατε και εσείς ο ίδιος, έχασε από τον ΠΑΟΚ. Μια ποιοτική ομάδα ΠΑΟΚ Αλεξάνδρειας, κακά τα ψέματα, μαζί με την Αγκαθιά έχουν τις πιο δυνατές ομάδες. Νομίζω ότι για τη δικιά μας την ομάδα μας αφήνει μια πικρία, γιατί νομίζω ότι ξέφυγε λίγο το σκοριά μας για τα δεδομένα της δικιά μας της ομάδος. Δεχτήκαμε 3 γκολ. Δεν απειλήσαμε, και δεν απειλήσαμε ιδιαίτερα, αλλά δεν απειληθήκαμε κιόλας. Γι' αυτό είναι έτσι που μας στεναχωρεί που δεχτήκαμε 3 γκολ. Εντάξει, συνεχίζουμε. Έχουμε 2 παιχνίδια τα οποία πρέπει να τα κερδίσουμε για να παραμείνουμε ψηλά στο βαθμικό πίνακα. Χαρίεσα και Διαβατώ. Πιστεύετε ότι με την ποιότητα που διαθέτει η ομάδα της φιλοξενούμενης εδώ, μάλλον όχι της φιλοξενούμενης, της γηπεδούχου ομάδος, πιστεύετε ότι αυτό ήταν το τελικό που έγινε το σκορ στο 3-0? Νομίζω ότι δικαιούμαστε να βάλουμε ένα γκολ, βάσει και τις 2 ευκαιρίες που είχαμε εξ επαφής, θα έλεγα. Αλλά το σκορ το κρίνω δίκαιο. Ναι, δίκαια κέρδισε ο ΠΑΟΚ. Και θέλω να του δώσω και συγχαρητήρια. Και να σου ευχηθώ καλή συνέχεια. Ευχαριστώ πολύ.